πρώτο συμβούλιο σήμερα επί Ρουμανικής Προεδρίας και έτσι είχαμε την δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας στους τομείς ενδιαφέροντός μας. Κυριαρχεί και πάλι η διάρθρωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που θα εφαρμοστεί μετά το 2020 και οι συζητήσεις που θα γίνουν πάνω σε αυτό το θέμα. Από τα υπόλοιπα θέματα ξεχωρίζει η προσπάθεια που θα κάνει η Ρουμανική Προεδρία να συζητήσει παράλληλα με τα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης, τα θέματα της έρευνας και πώς διασυνδέονται οι δύο τομείς. Ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ενδιαφέρει και την Κύπρο, αφού θέλουμε να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις έρευνας και καινοτομίας στον τόπο μας, στον χώρο της αγροτικής ανάπτυξης και προς όφελος των Κυπρίων αγροτών. Από αυτή τη συζήτηση σίγουρα έχουμε πολλά να μάθουμε και θα αξιοποιήσουμε όσο γίνεται αυτή τη δυνατότητα που μας παρέχει η Ρουμανική Προεδρία. Τώρα, σήμερα και πάλι η συζήτηση των Ευρωπαίων Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης επικεντρώθηκε στη διάρθρωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Ξεχωρίζει, θα έλεγα, η έμφαση που δίνεται στο νέο μοντέλο αποτίμησης της επιτυχίας των μέτρων που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα. Μετακινούμαστε από το μοντέλο που στηρίζεται στη συμμόρφωση με τους κανόνες που βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα κράτη-μέλη και πάμε σε ένα νέο μοντέλο το οποίο στηρίζεται στις επιδόσεις, το τι επιτυχάνεται δηλαδή στην πράξη από τα διάφορα μέτρα που εφαρμόζονται με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της φιλοσοφίας. Αυτό που μας ανησυχεί, γιατί το έχουμε εκφράσει και κατά τις συζητήσεις, είναι να μην, η μετάβαση αυτή από το ένα μοντέλο στο άλλο να μην συνοδεύεται με αύξηση της γραφειοκρατίας. Η διαβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι ακριβώς κινούμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Θέλουμε όμως αυτό να διασφαλιστεί και είναι προς αυτή την κατεύθυνση που συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες που στηρίζουν ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα, μαζί με άλλες χώρες στηρίξαμε τη διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη κοινή αγροτική πολιτική. Γεγονός βέβαια που δεν εξαρτάται απόλυτα από τη δική μας επιτροπή, από το δικό μας συμβούλιο, αλλά από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών και θα πιέσουμε μαζί με τους ομολόγους μου, ο καθένας στον τομέα του, για τη διατήρηση του προϋπολογισμού, ώστε να στηριχθούν με τον ίδιο τρόπο οι αγρότες και της Κύπρου και ολόκληρης της Ευρώπης.